Πόσο χαίρομαι που ξεκινάμε ακόμα ένα επεισόδιο του Τσουλομαγειρέματα και χαίρομαι γιατί η συνταγή που θα κάνουμε σήμερα, παιδιά, είναι η αγαπημένη μικρών και μεγάλων και μιλάω για τις απόλυτες, τις τρομερές, τις ζουμερές, τις τραγανές κοντομπουκές. Θα κάνουμε μια πολύ ωραία μαρινάδα για τις κοντομπουκές μας, για το κοτόπουλό μας βασικά, ούτως ώστε να παραμείνει ζουμερό καθ' όλη τη διάρκεια που θα ψήνεται μέσα στο φούρνο. Επειδή θα χρησιμοποιήσουμε στήθος και το στήθος δεν έχει καθόλου λίπος, όλοι φοβόμαστε ότι όταν το βάζουμε στο φούρνο στεγνώνει. Με τη μαρινάδα που θα σας δείξω σήμερα δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε κόβοντας δύο στήθη κοτόπουλου. Θα κόψουμε σε μεγάλα κομμάτια, θέλουμε αυτά έτσι, και τα ρίχνουμε μέσα στο μπολ. Πολύ ωραία. Θα βάλουμε μέσα ξινόγαλο. Το ξινόγαλο έχει την τάση να ανοίγει τους πόρους του κρέατος, ούτως ώστε και να εισχωρήσουν τα αρώματα που θα βάλουμε μέσα στη μαρινάδα, αλλά και να μαλακώσουν το κρέας. Θα βάλουμε λίγο κόλιανδρο τριμμένο, λίγο κύμινο. Αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε λίγη πάπρικα. Θα βάλω λίγη πάπρικα και άλλη λίγη θα βάλω για το πανάρισμα. Και μία σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη ή λιωμένη. Έχουμε αυτό εδώ το καινούριο μηχάνημα. Πολύ ωραία, θα προσθέσουμε και λίγο άλατο πίπερο. Ανακατεύουμε. Και τώρα αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να σκεπάσουμε το μπολ και να το βάλουμε στο ψυγείο για περίπου μία ωρίτσα. Όσο περισσότερο αφήσετε το κοτόπουλο μέσα στη μαρινάδα, τόσο το καλύτερο. Έτσι μπορείτε και μία νύχτα, 8 ώρες. Οπότε το σκεπάζουμε, ψυγείο εμείς θα το βάλουμε για μία ωρίτσα και συνεχίζουμε. Η μία ώρα πέρασε και πάμε να δούμε τώρα τι θα χρησιμοποιήσουμε για πανάρισμα, Αλέξανδρε. Corn flakes! Μέσα σε ένα μεγάλο μπολ θα βάλουμε τα corn flakes μας. Θέλουμε τα corn flakes αυτά που δεν έχουν ζάχαρη, τα απλά, και τα σπάμε τα χεράκια μας. Θέλουμε μεγάλα κομμάτια στο πανάρισμα, δεν θέλουμε να τα κάνουμε σκόνη. Θέλουμε αυτό εδώ. Εδώ μέσα θα προσθέσουμε παρμεζάνα. Και ανακατεύουμε. Κλασική περίπτωση, αλευράκι που θα βάλουμε και εδώ λίγη πάπρικα που κρατήσαμε από πριν. Ανακατεύουμε. Αυγουλάκια χτυπημένα. Πάμε να δούμε το κοτοπουλάκι μας. Βλέπετε πως έχει γίνει. Έχει εισχωρήσει μέσα πάρα πολύ υγρασία από το ξινόγαλο και φυσικά σκοβολάει από τα μπαχαρικά που βάλαμε μέσα. Οπότε, πάμε. Βουτάμε πρώτα στο αλεύρι το κοτόπουλό μας, μετά στο αυγό και τέλος στα κονφλέκς. Πατάμε καλά, να κολλήσουν καλά τα κονφλέκς θέλουμε και έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε. Οι κοτομπουκές μας είναι πανέτοιμες όπως βλέπετε, ήδη φαίνονται πάρα πολύ λιγουρευτικές. Αν δεν θέλετε να βάλετε κονφλέκς, μπορείτε να βάλετε φρυγανιά τριμμένη. Πάμε να ψήσουμε στο φούρνο λοιπόν 190 βαθμούς πάνω κάτω για περίπου 20-25 λεπτάκια. Όσο ψήνονται οι κοτομπουκές, πάμε να κάνουμε μια σάλτσα για να σερβίρουμε, για να τη σερβίρουμε. Και έτσι που σκεφτόμουν τι σάλτσα να κάνω, μου ήρθε παιδιά η σάλτσα από τη σαλάτα του σεφ. Τη ροζ. Γιατί όταν έφτιαχνα ο πατέρας μου στην πιτσαρία κοτομπουκές, βούταγα πάντα σε αυτή τη ροζ σος που λέγεται κοκτέιλ προφανώς, εκεί μέσα. Οπότε ήθελα να τη φτιάξω αυτή τη συνταγή, αυτή τη σάλτσα, γιατί είναι και για μένα μία ανάμνηση. Λοιπόν, αυτή η γεύση μαζί κοτομπουκιά με σάλτσα. Οπότε μέσα σε ένα μπολ θα βάλουμε μαγιονέζα, κέτσαπ, λίγο κονιάκ, κανονικά έχει ουίσκι μέσα, και πάπρικα. Αλάτο πίπερο. Και ανακατεύουμε. Περιμένουμε να γίνουν κοτομπουκές και σερβίρουμε. Όπως βλέπετε, οι κοτομπουκές μου είναι πανέτοιμες. Έχω ετοιμάσει εδώ το πιατάκι μου με λίγη ρόκα και κοιτάξτε εδώ οι κοτομπουκές πόσο ωραίες είναι. Ωραίες, υγιεινές κοτομπουκές. Καλά, δεν το συζητάω τώρα για παιδικά πάρτι. Είναι τα μαμ. Σαλτσούλα από πάνω. Φύγαμε. Γεγ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 
Και με... Πω, παιδιά, είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ζουμερό. Κοιτάξτε εδώ. Έχουμε στήθος, έτσι. Κοιτάξτε εδώ πόσο ζουμερό είναι. Κοιτάξτε. Πω, πω. Λοιπόν, δοκιμάστε τι. Είναι πεντανόστιμη, είναι πολύ εύκολη συνταγή. Είδατε
πόσο εύκολα και απλά τη φτιάξαμε κι εμείς. Το μόνο που έχετε να περιμένετε είναι να μαριναριστεί τουλάχιστον για μία ώρα το κοτόπουλο. Γράψτε μου στα σχόλια σας από κάτω να μου πείτε πώς σας φάνηκε η σημερινή συνταγή. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, like, share και subscribe. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, γιατί έρχονται και πολύ ωραία καινούργια πραγματάκια, καινούργια βίντεο. Να είναι καλά, Αλέξανδρος εδώ πέρα, ζωή να έχει το παιδί. Ο πολίτης του κόσμου. Διαβατήριο τώρα. Λοιπόν, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι καλά.